Αναστασιάδη, τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας για την Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Αναστασιάδη, αν και περιττές συστάσεις για τον κόσμο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε καλημέρα. Που ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, όλο τον κόσμο. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι και με χαμόγελο. Καλό αυτό με το χαμόγελο, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε. Πάντως, κύριε Αναστασιάδη, έχετε λόγους να χαμογελάτε μετά τη χθεσινή ομιλία του κύριου Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Ήτανε ρεαλιστής, ήταν προσγειωμένη, δεν είχε παροχολογία ανεξέλεγκτη, ήταν δικαιολογημένη, αιτιολογούσε δηλαδή από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα που έλεγε, τις παροχές. Πώς σας φάνηκε εσάς, ποια είναι η δική σας εντύπωση? Ήταν μια εξαιρετική παρουσία αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια ομιλία πολύ συγκεκριμένη, εμπεριστατωμένη, προσγειωμένη, ρεαλιστική. Και ανταποκρινόταν ακριβώς στο σύνθημα που έχουμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία, συμφωνία αλήθειας. Δεν είχε καμία υπερβολή, δεν είχε παροχολογίες και υποσχέσεις, είχε το πλαίσιο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνητικό ας πούμε, πρόγραμμα σε πλαίσιο, όχι στις λεπτομέρειές του, και βεβαίως αυτό ήταν πολύ ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και γι' αυτό λέχθηκε, διότι αν εκτιμούσε ο πρόεδρος ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν θα το είχε ανακοινώσει. Ήταν νομίζω η χθεσινή μέρα μια νέα αρχή και για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τη χώρα. Από αυτή την έννοια λοιπόν, πολύ καλά το είπατε στην αρχή, είμαστε αισιόδοξοι και έχουμε λόγο να χαμογελάμε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η αισιοδοξία πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλους και στις δύσκολες στιγμές σαν λαό, διότι αυτό είναι και το μεγάλο μας προνόμιο και στα δύσκολα να στεκόμαστε όρθιοι και εμείς και η κοινωνία, και εμείς είμαστε η κοινωνία, όλοι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα. Πάντως, μια και αναφερθήκατε για το θέμα των παροχών και αυτά που ελέγχθησαν σχετικά με φοροελαφρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ήταν δικαιολογημένα, λέγοντας ότι αυτά τα χρήματα θα βρεθούν από περικοπή κρατικών δαπανών κτλ. Μίλησε με νούμερα. Ήταν δηλαδή προγραμματική. Δηλαδή, γιατί το σχολίασε με τον Κώστα του Βαραγιάννη, Ελληνά Φιλιππιάδου, και είπε για ποιο λόγο δηλαδή έβλεπε από τα γράμματα και λέει γιατί μίλησε με νούμερα. Ήταν από τις πιο τεκμηριωμένες ομιλίες των τελευταίων ετών. Ήταν απόλυτα κοστολογημένα και απόλυτα δικαιολογημένα αυτά που είπε. Και το. Μπήκε σε αυτή τη λεπτομέρεια, εκτιμώ, διότι ο κόσμος τα τελευταία χρόνια από το βήμα της έκθεσης άκουσε πάρα πολλά. Σωστά. Πολλές παροχολογίες, πολλές υποσχέσεις. Περάσανε από εδώ αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που τάξανε τα πάντα στους πάντες. Γι' αυτό ο πρόεδρος μας ήταν απόλυτος σε αυτά που έλεγε, τα κοστολογούσε. Για να αντιληφθεί και η κοινωνία, να ανταληφθεί και ο κόσμος ότι αυτά που λέει, το κάθε ένα έχει το αντίστοιχο. Γιατί για μια ακόμα φορά δεν λαίκησε κάποιος επιτέλους στη ΔΕΘ. Το αντίστοιχο, ας πούμε, ισοδύναμο για να δικαιολογηθεί στον κόσμο και να είναι πιστικός. Και νομίζω το κατάφερε αυτό. Ήταν απόλυτα ρεαλιστικά όλα αυτά που έχει πει. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να σταθούμε λίγο σε όλο αυτό το θέμα για την παραφιλολογία που έχει επικρατήσει σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες, με το θέμα του κυρίου Καλογρίτσα, τα βοσκοτόπια, με την Τρόικα που λέει ότι τελικώς τα έσοδα δεν θα πάνε πουθενά και όλα αυτά ακυρώνουν τις όποιες προτάσεις. Τα 250 εκατομμύρια που είχε πει ο κ. Τσίπρας δεν μπορούν να δοθούν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, γιατί θα χρησιμοποιηθούν για τα δάνεια, για την απομείωση του χρέους και αυτά. Είναι γνωστό αυτό και αφού αυτά είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και ό,τι περισσεύει από τον προϋπολογισμό πάει στο χρέος, αυτά είναι γνωστά. Ο κύριος Τσίπρας όμως, γνωστός έτσι λαϊκιστής και υπέρμαχος της παροχολογίας χωρίς αντίκρισμα, δεν δίστασε να πει έστω και αυτή την ανακρίβεια, πάντως, και να την επαναλάβει κιόλας. Όσον αφορά τις τηλεοπτικές άδειες, ας αφήσουμε τα χρήματα, τα οποία ακόμα δεν τα έχει πάρει, αλλά λέει ότι σαν να τα έχει πάρει. Σε βάθος τριετίας. Μιλάμε ουσιαστικά για έκταση που πήρε το θέμα με επώνυμο το κύριο Καλογρίτσα σε σχέση με όλη τη διαδικασία. Υπερκάλυψε και όλη τη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών. Τι γίνεται με τη συγκεκριμένη? Έχουμε εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ουσιαστικά χωρίς να υπάρχει το ανάλογο αντίκρισμα. Έχουμε κάποια χαρτιά τα οποία δεν πήγαν στην ώρα τους πριν τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά συμμετείχε ο κύριος Καλογρίτσας. Βλέπουμε μία βάντα που γίνεται προς αυτό το πρόσωπο. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Είναι προφανές και φαίνεται ξεκάθαρα από όλη αυτή την διαδικασία ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας θέλουν να ερντογανοποιήσουν το ελληνικό κράτος.
δεν έχουν μεγάλη διαφορά από τον Ερντογάν με τον τρόπο που κινούνται. Τι κάνει ο Ερντογάν δηλαδή, έρχεται και λέει, ξέρεις, εσύ δεν μ' αρέσει, σε κλείνω. Αυτοί το κάνανε με έναν άλλο τρόπο, με ένα περίπημα δημοκρατικό. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα τηλεοπτικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο μέσω μαζικής ενημέρωσης απόλυτα ελεγμένο και να δημιουργήσουν νέα κανάλια απόλυτα ελεγχόμενα από αυτούς. Ο κύριος Καλογρίτσας είναι γνωστό ότι είναι άνθρωπός τους. Ακούσαμε και όχι τις λεπτομέρειες, αλλά το γενικό πλαίσιο, το τι έγινε και με την Τράπεζα Αττικής και το τι έγινε με τον Στουρνάρα, με τη γυναίκα του, πώς εμπλέκεται ο κύριος Καλογρίτσας. Και είδαμε επίσης αυτό το εξωφρενικό, το εξωπραγματικό, να αποδέχεται ως ποθενέσχες η Επιτροπή, τέλος πάντων, του ελέγχου του ποθενέσχες, ένα βασκοτόπι το οποίο, ξέρω, κατάμεις κάνει ένα εκατομμύριο και για την έκταση μιλάμε, από το δανεικό, υπάρχει... ας πούμε, το οποίο δεν αξίζει τίποτε, ας πούμε, και το κοστολόγησαν με 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για τη χώρα, δεν έχουν καμία δημοκρατική διαδικασία, είναι αντιλήψεις και παρεμβάσεις καθεστωτικές και βεβαίως πρέπει να το δικαιολογούμε αυτό στην κυβέρνηση. Διότι όλοι αυτοί που κυβερνούν σήμερα και ο κύριος Τσίπρας, ναι, έχουν μεγαλώσει, έχουν γαλουχηθεί μέσα σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο σταλινικό. Ναι. Αυτά ήταν τα πρότυπά τους. Σήμερα έρχονται και θέλουν να τα εφαρμόσουν και δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Απλά πρέπει να έχουμε αντιστάσεις για να τους αντιμετωπίσουμε. Κύριε, ναι. Να μην μαδουροποιήσουν, όπως είπε χθες και ο πρόεδρός μας, τη χώρα, γιατί αυτό δεν ταιριάζει στην Ευρώπη και δεν ταιριάζει και στην Ελλάδα. Κύριε Αναστασιάδη. Το τρίγωνο της διαπλοκής, για το οποίο συνέχεια μιλάνε τα στελέχη, τα κυβερνητικά, μίλησε και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι της κυβέρνησης, οι κορυφές, οι πλευρές του αρχίζουν να σχηματίζονται, γιατί μιλήσαν για πολιτικούς, για τράπεζες και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το βλέπετε να σχηματίζουν. Της εξουσίας, δηλαδή, βλέπουμε ουσιαστικά στην περίπτωση Καλογρίτσα να βλέπουμε και τα τρία στοιχεία. Συστατικά. Πολιτικούς οι οποίοι έχουν σχέση με επιχειρηματίες, επιχειρηματίες οι οποίοι ουσιαστικά με τις τράπεζες και σχηματίζει το τρίγωνο. Το βλέπουμε μπροστά μας δηλαδή. Μα καταρχήν. Οπτικοποιείται αυτό το πράγμα. Καταρχήν με φωτογραφική τροπολογία στις 2 Αυγούστου καταργήσανε το ασυμβίβαστο καναλάρχη και Εργολάβ. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πού θέλουν να το πάνε. Αυτοί που ωριόνταν τα προηγούμενα χρόνια για τους ιδιοκτήτες καναλιών, ναι, που ήταν και εργολάβοι του δημοσίου, εργολάβοι του δημοσίου, προμηθευτές κυρίως. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει τα όρια, δεν έχει όρια, είναι αδίστακτη και θα προχωρήσει σε βαθμό που ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε για να επιβάλλει τις θέσεις και τις απόψεις της. Ναι. Μάλιστα. Και σχετικά όσον αφορά το θέμα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μιλάει για διαφάνεια, για ξεκαθάρισμα, γι' αυτό έκανε και διαδικασία των τραπεζών. Μα το μόνο στοιχείο για το ξεκαθάρισμα και για τον μέσο μαζικής ενημέρωσης και τη διαφάνεια είναι το κόστος. Αυτό ακριβώς είναι το νέο σύστημα διαπλοκής. Μα το ραδιόν αυτό ήταν που κατηγορούσαν κάποτε. Ελάτε εδώ, παίξτε ρουλέτα και πάρτε όποιος πληρώσει παραπάνω μία άδεια. Αυτό είναι προϋπόθεση και στοιχείο διαφάνειας και ξεκαθαρίσματος το τοπίο από τη διαπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Όχι, εγώ εκτιμώ ότι αυτό είναι το στοιχείο που δημιουργεί τη νέα διαπλοκή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να εντοπίσουμε ακόμη κάτι, κύριε Αναστασιάδη, που είναι πολύ βασικό για αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές. Μίλησε για το πρωτογενές πλεώνασμα, για φρενάρισμα μετά το 18 και μίλησε με μια σιγουριά ότι θα γίνει αποδεκτή αυτή η τάση από τους δανειστές. Επειδή έχουμε καεί από αυταπάτες και το έχουμε ξανακούσει και είδαμε και τις τάσεις των δανειστών και από τα λίγα οικονομικά που μάθαμε στην εποχή της κρίσης λόγω της δουλειάς, ξέρουμε ότι για να γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο, για να πέσει ο στόχος του δημοσιονομικού πλεονάσματος, του πρωτογενούς, πρέπει να έχεις ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα και δεν προβλέπονται, αλλά πρέπει να γίνει ένα θαύμα και να είναι άνω του 4 ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ σας πω 5-6% για να γίνει αποδεκτό να πέσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 18. Πού βασίζεται αυτό? Πώς είστε σίγουροι η πλευρά των δανειστών θα δεχθεί την πτώση του στόχου? Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα και είναι ο πολιτικός
που δεν χρησιμοποίησε όχι μόνο σαν αρχηγός αλλά και ως βουλευτής και ως υπουργός ποτέ στοιχεία λαϊκισμού. Πιστεύω ότι πριν προβεί σε αυτή την εξαγγελία θα έχει συζητήσει με τους ξένους εταίρους μας, με τους δανειστές. Δεν νομίζω ότι χθες ήρθε εδώ και ανήγγειλε πράγματα όπως έχουμε δει τελευταία που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας τα τελευταία χρόνια, τα οποία δεν γνωρίζουν οι ξένοι, διότι εάν δεν αποκτήσει την εμπιστοσύνη των εταίρων μας και αν δεν συμφωνήσει σε ορισμένα πράγματα, νομίζω ότι θα επέλθει μία σύγκρουση όπως επήλθε το πρώτο εξάμεινο του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Και γνωρίζουμε και τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης που επίσης από σύγκρουση. Και φοβάμαι ότι με τη στάση που τηρεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πάλι θα πάει σε τέτοια σύγκρουση, η οποία τελικά επιβαρύνει τον ελληνικό λαό με πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επιλέξει τέτοιον δρόμο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα βέβαιος ότι θα το αποδεχτούν και το έχει συζητήσει τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο. Να κλείσουμε λίγο με το θέμα του προσφυγικού, στο οποίο δεν δόθηκε, δεν έγινε κάποια αναφορά στην καθαρά για το προσφυγικό στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε λίγο, μια και είστε και από τη Β' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, κινήσεις σε αυτή την περιοχή, να δούμε λίγο τι γίνεται προς Θέρμη από που είμαι εγώ. Στο οποίο είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, Κώστα, με γεύσεις Θέρμης εκεί πέρα, στην οποία συμμετείχαν οι πρόσφυγες, οι οποίοι μαγείρεψαν δικά τους πράγματα και τα έδωσαν στον κόσμο. Και από την άλλη μεριά, από το Ρεόκαστρο, στο οποίο έχουμε όλη αυτή την κατάσταση με τον αναβρασμό που υπάρχει γενικότερα με τα παιδιά των προσφύγων τα οποία θα συμμετέχουν στα σχολεία, μετατρέποντας τα κατά έναν τρόπο διαπολιτισμικά, κάνοντας διαπολιτισμικά. Ποια είναι η άποψη του Σάββατο Αναστασιάδη σχετικά με το θέμα που δημιουργείται? Γνωρίζουμε όλοι και το είδαμε και στην πράξη τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 18 μήνες, ότι ο ελληνικός λαός δεν διακατέχεται από καμία ρατσιστική αντίληψη. Είναι αυτός ο λαός που αγκάλιασε αυτούς τους ανθρώπους, τους έβαλε στα σπίτια τους, τους περιέθαλψε, τους φρόντισε όσο μπορούσε. Και σε όλα τα επίπεδα. Όμως, στο θέμα του, αυτό έχει να κάνει με την δραστηριότητα και την πρωτοβουλία της Θέρμης. Ναι. Από την άλλη πλευρά έχουμε την αντίδραση του Ρεοκάστρου. Εκεί λοιπόν η ξενοφοβία που εκδηλώθηκε από ομάδα κατοίκων της περιοχής, νομίζω ότι... Είναι δικαιολογημένη, θεωρείτε? Είναι δικαιολογημένη διότι την καλλιεργεί η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση, και το κάνει όχι μόνο στο θέμα αυτό των παιδιών, το κάνει σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τους πρόσφυγες. Το κάνει με τα hot spot, το κάνει με τα κέντρα συγκέντρωση. Ποτέ δεν έχει προβλέψει, ποτέ δεν μια έχει προχειρότητα. Δεν έβγαλαν κάποιο ακολουθεί πρόγραμμα. Πάντα τα γεγονότα. Εδώ λοιπόν αποφασίσανε να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και βεβαίως κανένας δεν έχει αντίρρηση, ούτε ομιλών, ούτε κανένας φαντάζομαι από την κοινωνία δεν έχει αντίρρηση τα παιδιά αυτά να πάνε σχολείο. Όμως ελάτε στη θέση ενός γονέα και μιας μητέρας του οποίου το παιδί θα πάει στο ίδιο σχολείο και δεν ξέρει με τις συνθήκες. Δεν τον ενημέρωσε κανένας. Δεν τον είπε πώς θα πάει, πότε θα πάει, πού θα πάει, πώς θα διδαχθεί, με τι υποδομές, αν θα είναι στην ίδια τάξη, αν θα είναι σε διαφορετική τάξη. Αν είναι εμβολιασμένα, αν δεν είναι εμβολιασμένα, ο κάθε γονιός όσοι έχουν παιδιά το γνωρίζουν, έχει την αγωνία για το παιδί του. Βεβαίως και τα άλλα τα παιδιά, αλλά πρωτίστως. Κύριε Αναστασιάδη, εμείς που κάναμε και ρεπορτάζ την Τετάρτη, εγώ κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο κεντρικός σχεδιασμός έγινε από ΜΚΙΟ και όχι από την κυβέρνηση. Σας το λέω ειλικρινά, διότι κάναμε κυρία Κόλλια. Μα ρωτήσαμε τους αρμόδιους και δεν ήξερε κανείς να μας απαντήσει. Άρα, πού να πάει το μυαλό μας δηλαδή? Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Σε αυτά τα δημοτικά σχολεία θα γίνουν απογευματινά τμήματα. Μετά από εκθέσεις. Μα τα δημοτικά σχολεία αυτά είναι ολοήμερα. Πώς θα γίνουν απογευματινά τμήματα? Θα πάνε τα παιδιά μαζί? Και βεβαίως να πάνε μαζί, να είναι εμβολιασμένα, αν υπάρχει το επίπεδο. Αν μπορούν ηλικιακά να. Ηλικιακά πώς θα ταιριάξουν κάποια. Δηλαδή ο 15χρονος με τον 7χρονο. Καλά, είναι πάρα πολλά ζητήματα. Είναι, υπάρχουν είναι πολλά ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση. Θα μπαίνανε και χωρίς να είναι προσφυγόπουλα, δηλαδή και πάλι θα μπαίνανε αν ήταν αμυγός Ελληνόπουλος. Θα σου πω εγώ το εξής, έτσι. Πώς θα γίνει στο ίδιο προάβλιο να έχεις αυτό που είπε ακριβώς ο Παντελής. Έτσι, τα 7χρονα με τα 15χρονα. Δεν συμβαίνει πουθενά. Δεν σημαίνει ότι είναι πρόσφυγες που συζητάμε. Λοιπόν, την ξενοφοβία την καλλιεργεί η ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση όφιλε να ενημερώσει τις κοινωνίες, να συζητήσει με τις τοπικές αρχές, να συζητήσει με την κοινωνία. Ο ενημερωμένος πολίτης ποτέ δεν είναι ούτε ξενοφοβικός ούτε επικίνδυνος. Να κάνω και μια επισήμανση για να μην παρεξηγηθώ. Το θέμα και στη Θέρμη υπήρχε έντονη αντίδραση και με τα θέματα στα βασιλικά, στου ανθρώπου των βασιλικών, οι οποίοι όμως θεωρώ δικαιολογημένη την αντίδρασή του όσον αφορά
τον αριθμό των προσφύγων και όχι ως προς την κίνηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχές. Είναι ανθρώπινες ψυχές, ήταν και άλλα. Δεν μπορείς να βάζεις σε μια περιοχή χωρίς τόσο πρόβλημα. Πολύ κόσμο χωρίς να έχεις ένα κεντρικό σχεδιασμό άμεση κατάσταση. Αλλά έτσι δεν είναι, κύριε Αστασιά. Νομοτελειακά θα υπάρχουν εκρήξεις, διότι οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών είναι τραγικές. Και σε αυτό φέρει ευθύνη η κυβέρνηση. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αστασιά. Εγώ ευχαριστώ το ραδιόφωνο σας που πήγε πολύ καλά. Τον ακούγαμε όλη την περίοδο της έκθεσης. Ενημέρωνε τον κόσμο από εδώ και εύχομαι και πρώτη. Να είστε καλά, κύριε Αστασιά. Και πάμε Πολυτεχνείο εμείς για ειδήσεις και σας αποχαιρετούμε.